Ακόμα μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη, ακόμη μια βόλτα στην παραλιακή. Επισκέφτηκα αυτή τη φορά, η αλήθεια είναι, παίρνω από κάτι δουλειές που είχα να κάνω, και δύο από τα πιο πολύ συζητημένα μαγαζιά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Ένα είναι το Donkey Garden και ένα είναι το Salon, Senol, κάπως έτσι είναι αυτό με τα κλωσάν. Και αυτά εδώ πέρα είναι όσα τράβηξα, όσα έφαγα. Πάμε να τα δούμε μαζί και να σας πω την άποψή μου. Το Donkey Garden, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σκρά, στο νούμερο 3, είναι ένα πολύ μικρό μαγαζί, 4 με 5 τραπεζάκια το πολύ μέσα στο μαγαζί και τον υπόλοιπο χώρο τον καταλαμβάνει η κουζίνα. Ωστόσο, η μαγεία του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έρχεται από την πίσω πλευρά, όπου έχει έναν προάβλιο χώρο, έχει ουσιαστικά τον ακάλυπτο χώρο μιας πολυκατοικίας, τον οποίο έχει πάρει και τον έχουν μεταμορφώσει σε μαγαζί, με πάρα πολύ ψηλά δέντρα, τα οποία κάνουν μια πολύ ωραία φυσική σκιά για να μπορεί να απολαμβάνει κάποιος το καφέ του, το πρωινό του, brunch, λίγο πιο μετά, κάποια κοκτέιλ που έχουν. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Ωστόσο, είναι και λίγο περίεργος ταυτόχρονα. Εμένα προσωπικά μου φάνηκε λίγο πρόχειρα φτιαγμένος. Πιστεύω θα μπορούσε να γίνει και λίγο καλύτερα. Τα φαγητά τους όμως είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ έφαγα ένα κρίσιμο ποσέ. Είναι ένα πιάτο με αυγά ποσέ, κρέμα παρμεζάνας, λάδι λευκής τρούφας, μανιτάρια σωτέ και επίσης έχει και φιγανισμένο ψωμί. Σερβίρεται σε ένα τηγάνι, από δίπλα είναι το ψωμί. Είναι πεντανόστιμο. Ενώ επίσης ήπια ένα orange blue matcha. Είναι ένα μείγμα από ξηρά άνθη του φυτού Butterfly Pea. Είναι ένα βότανο το οποίο δεν περιέχει καφείνη και έχει και χυμό πορτοκάλι. Η μέρα ωστόσο συνεχίστηκε με το Senol, από το οποίο έχω μπροστά μου αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Εδώ πέρα μέσα, αν σας το δείξω, περιέχει ένα μέρος και ένα μέρος από δύο κρουασάν. Είναι ένα κρουασάν το οποίο έχει αγριοκέρασο με κομματάκια σοκολάτας, και αυτό εδώ πέρα, είναι το αγριοκέρασο με τα κομματάκια σοκολάτας, και αυτό εδώ πέρα έχει καραμέλα με σοκολάτα. Δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα για να σας πω την αλήθεια. Έκοψα ένα μέρος και το έδωσα σε μια φίλη για να φάει εκείνη, γιατί τα πήρα για να το δοκιμάσουμε. Και για αυτό το συγκεκριμένο ανυπομονώ. Έχω εδώ πέρα το σέντρο με το μαχαιροπύρνο, με το οποίο θα δοκιμάσουμε τα συγκεκριμένα για να τα φάμε, γιατί έχω πάρα πολύ περιέργεια να δοκιμάσω πώς είναι. Έχω κόψει από το πρώτο. Το συγκεκριμένο στο μαγαζί το ονομάζουν σαν monkey bread με sour cherry και τσόκο. Είναι όντως πολύ ωραίο. Το κρουασάν του είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι πολύ γλυκό. Δεν είναι αυτό που σε πνίγει και μετά δεν μπορείς να φας άλλο. Η σοκολάτα που έχει επίσης από πάνω ή και το αγριοκέρασο δεν είναι πάρα πολύ έντονα. Γενικότερα αφήνει μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση στο στόμα. Αλλά πάμε να δοκιμάσουμε και το άλλο. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι το Supreme Toffee, έτσι λέγεται. Εδώ πέρα από μέσα, αυτό λίγο που δοκίμασα προηγουμένως που τα μοίρασα, είναι η καραμέλα που σας ανέφερα, και από πάνω έχει και σοκολάτα ρευστή. Είχα κάποιες μικρές αμφιβολίες για το κατά πόσο τα συγκεκριμένα μαγαζιά και επίσης το συγκεκριμένο το Senol θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί σε μένα διαβάζοντας όλα αυτά τα άρθρα τα οποία το εκθιάζανε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τα δύο τα κρουασάν είναι πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι τους είχα ζητήσει να μου βάλουν και ένα κρουασάν με αμύγδαλα το συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι ότι ξεχάσανε να μου το βάλουν, αλλά δεν πειράζει. Όταν ξαναπάω στη Θεσσαλονίκη, το δεύτερο το κρουασάν, αυτό που είναι με την καραμέλα, το Supreme Toffee, η καραμέλα του από μέσα είναι πάρα πολύ ωραία. Αχ, θα σας αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Όσοι είστε Θεσσαλονίκη, σίγουρα αν δεν το έχετε δοκιμάσει, να το δοκιμάσετε. Μπορεί να είναι λίγο προς την τσιμπημένη πλευρά των κλικισμάτων, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαι ο Γκρίξια της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να τα βλέπετε όλα, γιατί σας δείχνουμε τεχνολογία, γεύσεις, ταξίδια, τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά, να γεύεστε υπέροχα πράγματα. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!